Καραβίδες με Φινόκιο και Μάραθο. Η ωραία γλυκύτητα της Καραβίδας αγκαλιάζει αρμονικά το Μάραθο και το Φινόκιο σε ένα πολύ δημιουργικό αποτέλεσμα. Ξεκινάμε λοιπόν με την Καραβίδα. Η Καραβίδα είναι ένα φοβερό θαλασσινό, το οποίο στην Ελλάδα το πιάνουμε φρέσκο. Οι Καραβίδες δεν έχουν τόπο, βγαίνουν στις θάλασσες όλης της Ελλάδος. Είναι ένα θαλασσινό το οποίο μπορούμε να το καθαρίσουμε πάρα πολύ εύκολα. Αφαιρούμε το κέλυφος και την ουρά. Το κέλυφος της Καραβίδας γενικώς είναι πάρα πολύ μαλακό. Βγάζουμε το σώμα και κρατάμε το κεφάλι. Και αυτό είναι το κρέας από την Καραβίδα. Άρα, έχουμε κάνει μία τομή κάτω, αφαιρούμε το κέλυφος με προσεκτικές κινήσεις. Το κέλυφος είναι αρκετά μαλακό, είναι πολύ πιο μαλακό από το κέλυφος της Γαρίδας. Αφαιρούμε το κέλυφος, πιέζουμε λίγο το κεφάλι και βγάζουμε το σώμα. Σε μία κατσαρόλα λοιπόν, μέτρια φωτιά το μάτι, παίρνουμε τα κελίφια από τις Καραβίδες. Τα ρίχνουμε μέσα χωρίς καθόλου υγρασία. Αυτό που θέλουμε είναι να βγει η υγρασία και ωραίο ζωμός που έχει το κεφάλι και το εξωτερικό κέλυφος από την Καραβίδα που έχουμε βάλει μέσα. Θα ρίξουμε στο ζωμό λίγο πράσο. Δύο ωραία κομμάτια πράσο. Το υπόλοιπο θα το κρατήσουμε για μετά. Θα ρίξουμε το πάνω κομμάτι από το Φινόκιο, το πράσινο κομμάτι δηλαδή. Το υπόλοιπο θα το κρατήσουμε για μετά. Θα ρίξουμε μέσα το χυμό από μισό μοσχολέμονο, μισό λάι και το υπόλοιπο. Δεν θα άλλα το πιπερώσουμε καθόλου και θα βάλουμε μέσα και ένα κομμάτι αστεροειδή γλυκάνισο, ο οποίος θα μας δώσει πολύ ωραία γεύση και ένταση. Άρα ουσιαστικά τι κάνουμε, κάνουμε έναν ωραίο ζωμό από τις Καραβίδες. Και αυτό το ζωμό θα τον χρησιμοποιήσουμε για να μαγειρέψουμε το φαγητό. Όσο ανακατεύουμε με ένα κουτάλι, σπάμε λίγο το κεφάλι από τις Καραβίδες και με το που καβουρδίσουμε λίγο τα κεφάλια και τα λαχανικά, θα ρίξουμε μέσα νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν θέλουμε πάρα πολύ νερό, θέλουμε τόσο όσο να σκεπάζει τις Καραβίδες. Θα χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά για να ξεκινήσει ο βρασμός. Όσο ξεκινάει ο βρασμός Καραβίδας, πάμε να κόψουμε τα υλικά που θα πέσουν μέσα στο τηγάνι. Φινόκιο. Το φινόκιο είναι η ρίζα από το Μάραθο. Ένα λαχανικό πάρα πολύ ωραίο, το οποίο το τρώμε ομός σε σαλάτες, το μαγειρεύουμε σε φαγητά και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ για ζωμούς. Το κόβουμε σε αρκετά μεγάλα κομμάτια. Πράσο. Αφαιρούμε το εσωτερικό του πράσου γιατί μπορεί να είναι λίγο σκληρό και να μας αλλοιώσει τη γεύση στο φαγητό. Τα ντοματίνια μας, τα οποία θα μας δώσουν ωραία γλύκα. Είναι ένα φαγητό το οποίο έχει οξύτητες, οπότε θέλουμε η Καραβίδα να βγάλει τη γλύκα που έχει, γι' αυτό και βάζουμε ντοματίνια. Θα πάμε λοιπόν, αφού έχουμε κόψει τα τρία πρώτα λαχανικά και θα βάλουμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Θα πάμε λοιπόν και θα κόψουμε ένα ωραίο κομμάτι από βούτυρο. Βούτυρο Λούρπακ από φρέσκο αγελαδινό γάλα 100% χωρίς συντηρητικά. Δεν περιέχει καθόλου αλάτι, μας βοηθάει πάρα πολύ συνταγές μας. Μέσα λοιπόν στο τηγάνι το βούτυρο. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε το βούτυρο να καεί. Άρα το ανακατεύουμε συνέχεια. Όταν ξεκινήσει ο βρασμός του ζωμού, χαμηλώνουμε ακόμα περισσότερο το μάτι. Αυτό που θέλουμε είναι αυτό, ίσα ίσα να κοχλάζει. Έχουμε λιώσει το βούτυρο, πάμε και ρίχνουμε τα τρία πρώτα λαχανικά μέσα, δηλαδή το φινόκιο, το πράσο και τα ντοματίνια. Ανακατεύουμε σιγά σιγά και πάμε και βάζουμε μέσα φέτες από σκόρδο. Θα πάμε και θα βάλουμε λίγο λευκό κρεμμύδι, φέτες από λευκό κρεμμύδι. Ουσιαστικά τώρα τι κάνουμε, κάνουμε ένα ωραίο μπουκέτο από λαχανικά τα οποία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να βγάλουμε τα ωραία αρώματα της Καραβίδας και που θα δέσουν αρμονικά. Θα πάμε και θα βάλουμε λίγο ξύσμα από λάιμ ή μοσχολέμονο. Και τώρα πρέπει τα πράγματα να γίνουν σχετικά γρήγορα, γιατί οι Καραβίδες δεν θέλουν πολύ ψήσιμο. Οι Καραβίδες ψήνονται σε περίπου 3 λεπτά, οπότε
Έχουμε το ζωμό έτοιμο, τα λαχανικά είναι σχεδόν έτοιμα. Θα ρίξουμε μέσα τις καραβίδες, θα τις κάνουμε ένα γύρισμα. Σβήνουμε με ούζο. Θα ρίξουμε μέσα λίγο φρέσκο μάραθο, κομμένο με το χέρι. Και θα πάμε σιγά σιγά και θα προσθέσουμε τον ωραίο ζωμό από την καραβίδα. Το φαγητό ξεκινάει να βράζει, φροντίζουμε ο ζωμός να καλύπτει τις καραβίδες και θα πάμε και θα κόψουμε ένα ωραίο κομμάτι από βούτυρο σε μικρά κυβάκια, θα το προετοιμάσουμε γιατί το βούτυρο θα μας βοηθήσει να δέσουμε τη σάλτσα μας. Η σάλτσα λοιπόν είναι σχεδόν έτοιμη, μικρά κυβάκια από βούτυρο τα οποία θα μπουν σιγά σιγά μέσα στο τηγάνι. Τα λιπαρά από το βούτυρο είναι αυτά που θα μας δώσουν πολύ ωραία γεύση και τα λιπαρά από το βούτυρο επίσης θα βοηθήσουν στο να γλασάρουμε, να δέσουμε τη σάλτσα. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά και πάμε τώρα λίγο πριν κλείσουμε το μάτι να καρικεύσουμε. Θα βάλουμε αλάτι, πάντα στο τελείωμα, γενικώς όταν μαγειρεύω με θαλασσινά φροντίζω να βάλω αλάτι μόνο στο τέλος γιατί δεν θέλω τα θαλασσινά να συρρυκνωθούν, να χάσουν όγκο. Και πιπέρι. Σβήνουμε το μάτι, λίγο χυμό από λάιμ για τελείωμα, ωραία ένταση οξύτητα. Γενικώς είναι ένα πιάτο με πάρα πολλά αρώματα και αυτό είναι που θέλουμε. Κάνουμε ένα μπουκετάκι τον μάραθο και το μαϊντανό, ψιλοκόβουμε και βάζουμε τα φρέσκα μυρωδικά και στο τελείωμα. Έχουμε βάλει λίγο στη μέση του φαγητού, έχουν βγάλει το άρωμά τους, αλλά θέλουμε και στο τελείωμα φρέσκα μυρωδικά, γιατί εκεί θα βγάλουν την πραγματική τους ένταση. Καλό ανακάτεμα και είμαστε έτοιμοι να στήσουμε το πιάτο. Διαλέγουμε λοιπόν ένα βαθύ πιάτο γιατί θέλουμε να βάλουμε αρκετή από τη σάλτσα μέσα. Στρώνουμε λαχανικά κάτω μαζί με λίγες καραβίδες. Δείτε τι ωραία που γίνεται τώρα. Βάζουμε τις υπόλοιπες καραβίδες από πάνω και στο τέλος θα πάμε και θα ρίξουμε παντού αυτή την ωραία δεμένη σάλτσα. Δείτε τώρα. Λίγες κορυφές από μάραθο. Και έτσι λοιπόν, με καλή πρώτη ύλη και τεχνικές, μεταμορφώνουμε την καραβίδα σε ένα πιάτο υψηλών προδιαγραφών.